Με μια λιτή ανακοίνωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής διέγραψε από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας τον νέο ανταρτιβουλευτή Σταύρο Δαϊλάκη. Με την κίνηση αυτή έβαλε τέλος στο πολιτικό θρίλερ που δημιούργησαν οι επικριτικές δηλώσεις του βουλευτή για τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, για τους οποίους μάλιστα ζήτησε την αποπομπή τους. Σας γνωρίζω ότι ο βουλευτής Σταύρος Δαϊλάκης στήθεται από σήμερα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και παρακαλώ για τις κατά τον κανονισμό της Βουλής απομέρουσες ενέργειες. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής του Πρωθυπουργού ήταν η τηλεοπτική εμφάνιση του βουλευτή Δράμα στον τηλεοπτικό σταθμό Έκτρα, όπου ζήτησε την απομάκρυνση του Υπουργού Επικρατείας Τόδωρου Ρουσόπουλου, αλλά και του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Γιάννη Αγγέλου, χρησιμοποιώντας μάλιστα βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Έχουμε το καλύτερο άλογο που δυστυχώς κάποιοι δεν το αφήνουν να τρέξει. Και ποιοι είναι αυτοί? Σταυλάρχες. Ποιοι είναι σταυλάρχες? Αυτοί που είναι κοντά του. Ζητάτε ακόμη παρέτηση Ρουσόπουλου και Αγγέλου? Φυσικά. Το περιβάλλον είναι αυτό που φταίει. Όταν βλέπεις ότι η αυλή θέλει σκάψιμο και καθάρισμα, πρέπει να το καθαρίσει. Από πολύ νωρίς το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε συναγερμός. Ο Κώστας Καραμαλής είχε διαδοχικές συσκέψεις με τους στενούς συνεργάτες του, αλλά και με τον Υπουργό Πεχοδέ Γιώργο Σουφλιά, για να αντιμετωπίσει το νέο κρούσμα ανταρσίας. Η ισοστρέφεια στο κυβερνών κόμμα εμποδίζει την κυβέρνηση να επιτελέσει το έργο της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Αυτό έπρεπε να σταματήσει. Ο γαλάζιος αντάρτης επέμεινε και σήμερα στις απόψεις του με νεότερες δηλώσεις του. Ταυτόχρονα όμως δήλωνε πρόθυμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, εάν κάτι τέτοιο του το ζητούσε το κόμμα. Αν σας ζητήσει, θα παραιτηθείτε? Ό,τι θέλει το κόμμα σας. Ο ίδιος πάντως φάνηκε να αντιμετωπίζει με χιούμορ την κατάσταση, αγοράζοντας λαχεία. Σήμερα είναι το χειρό μου μέρα. Πήρε λαχείο. Όμως λίγο αργότερα, προσερχόμενος στη Βουλή, ο βουλευτής Δράμας αναδιπλώθηκε και πέταξε τον μπαλάκι στη Ριγίλης. Αυτή τη στιγμή εγώ παίρνω εντολή από το λαό της Δράμας. Ποια είναι η εντολή? Ο λαός της Δράμας μου λέει μείνε, είσαι η φωνή μας. Ωστόσο η Ριγίλης δηλώνει ότι ζητήθηκε από τον Σταύρο Δαϊλάκη να παραιτηθεί. Του το ζήτησε μάλιστα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Τραγάκης, αλλά συνάντησε την άρνηση του βουλευτή. Ζητήθηκε από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Τραγάκη. Η απάντηση ήταν αρνητική. Το νέο κρούσμα ανταρσίας συζητήθηκε και στην κυβερνητική επιτροπή υπό τον Κώστα Καραμαλή. Υπήρξα ανεκτικό σε πολλά, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητούνται με αυτόν τον τρόπο οι συλλογικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί στήριξαν την απόφαση του Πρωθυπουργού να αποπέμψει τον βουλευτή. Ο κ. Καραμαλή στην κεντρική επιτροπή ήταν σαφής. Και η απόφασή του, η οποία ήταν και ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παραβιάστηκε από τον κύριο Δαϊλάκη. Όποιος διαφωνεί σε μείζονο σημασίας θέματα και δεν ακολουθεί την πλειοψηφία, παραιτείται. Όμως μετά τη διαγραφή Δαϊλάκη άλλαξαν τα δεδομένα για την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει πλέον οριακή πλειοψηφία στη Βουλή με 151 έδρες και με τον αντάρτη Πέτρο Τατούλη στις τάξεις της. Τώρα είναι λογικό να φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές αυτή την ώρα. Δεν θα πάω πρώτα στον Ανδρέα Κωνσταντάτο για πληροφορίες, γιατί σήμερα ξέρω ότι ο Γιώργος